Τι είναι προσευχή. Προσευχή είναι το να πλησιάζει το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη. Προσευχή είναι και αυτό. Γιατί κάθε πλάσμα βρίσκεται στην αγάπη του Θεού. Και ζεις και εσύ μαζί με όλα αυτά. Όλα αυτά τα πλάσματα του Θεού ζουν μαζί σου. Και εσύ ζεις μαζί τους. ακόμη και τα άγρια ζώα, φυτά, βρίσκονται σε μια αρμονία. Ποιος μπορεί να τα αρνηθεί αυτό, ότι την αλήθεια, πράγματι. Και αυτά βρίσκονται σε μια αρμονία μεταξύ τους. Κάποιος πριν καιρό μου χάρισε ένα παπαγάλο, μας λέει ο πατήρ Πορφύριος. Τις πρώτες μέρες ήταν πολύ ατίθασος και άγριος. Δεν μπορούσε ούτε να τον επλησιάσει. Ήταν έτοιμο με το ράμφο να σου κόψει το χέρι. Ήθελα λοιπόν να τον ηρεμήσω με τη χάρη του Θεού και με την ευχή. Του έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Από μέσα μου το έλεγα. Και απέψε με μια βεργίτσα κουμπούσα πάνω στη ράχη του. Ο παγάλο βρισκόταν μέσα στο κερί, μέσα στο κλουβί του. Αυτή την κίνηση την έκανα τρει φορέ με προσοχή, το απόγευμα τη ίδια μέρα επαναλάβανα το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Ήθελε mm. να εξημερώσει φαίνεται το παπαγάλο. Γι' αυτό το έκανε αυτό. Έλεγα κύριε Σου Χριστέ, λέει με και με τη βεργίτσα ακουμπούσα τη ράχη του. Mm. Αυτή η κίνηση τρεις φορέ. Μέσα στο κλουβί του Παπαγάλου, μαζί με προσευχή. Το απόγευμα τη ίδια μέρα επανάλαβα το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά από λίγε μέρε ακουμπούσα τη βέργα πάνω στο κεφάλι του απαλά λέγοντα πάλι κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόμμα". Πάντα με προσοχή. Μη θυμώσει το πουλί. Αυτή την κίνηση δεν την έκανα πολύ αργά. Μετά από λίγε μέρε την ακουμπούσα πάνω στο κεφάλι τη βέργα συνέχισε να την καμπά στη ράχη του και μετά στην ουρά του. Αφού δεν έβλεπε καμία αντίδραση, άρχισε να βγάζει τη βέργα κάτω από το λαιμό του και στο στήθο. Για να μην την ακουμπάω, αλλά λίγο το σπάθη την ευχή. Μετά πήρα θάρρο, άφησα τη βέργα, πήρα ένα μολύβι και έκανα εκεί το ίδιο που έκανα με τη βέργα. Τις ίδιες κινήσεις. Τέλος άφησα το μολύβι και άρχισα να χρησιμοποιώ το χέρι μου. Είχε επέλθει ήδη η εξοικείωση. Όποτε τον έβγαζα έξω από το κλουβί, ανέβαινε πάνω στον ώμο μου. Κάναμε περίπατο μαζί στο διάδρομο, αλλά και όταν καθόμουνα να φάω, ερχόταν και τρώγαμε μαζί. Του έδινα λίγο μήλο και ερχόταν δίπλα μου και το έτρωγε. Όμως τον εχάσαμε. Κάποια μέρα ήρθε ένας παπάς με πολλά παιδιά και τα παπαδόπουλα άνοιξαν το κλειδί και ο παπαγάλος έφυγε. Έπειτα από καιρό μας έφεραν άλλο παπαγάλο. Αυτό είναι που έχουμε τώρα άγριος και αυτός, όπως και ο πρώτος. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που είχα ενημερώσει τον προηγούμενο, έτσι ενημέρωσα, ενημέρωσα εξημέρωσα μάλλον, και αυτόν. Άρχισα να του λέω διάφορες λέξεις. Όταν έβγαινε έξω, εγώ, του αμπάρωνα τη συρτή, αυτό το σύρτη που είχε το κλουβάκι. Τότε πήγαινε και άνοιγε το, το, το σύρτη και έμπαινε αυτός μέσα στο κλουβί. Ήταν εγωιστής. Και ήθελα να προσέχω για να μην του μιλήσω άσχημα, αλλά με γλυκύτητα για να μην τον περιφρονίσω. Ζήλετε, ζήλευε ιδιαίτερος. Γι' αυτό δεν ήθελε να μιλάω σε άλλους, ούτε να αγαπάω κάποιον άλλον. Πολύ. Ζήλευε ιδιαίτερα και θύμωνε πολύ όταν μιλάγα με άλλους. Τώρα όμως αποκτήσαμε φιλία. Έμαθε και λέξεις από ονόματα. Έμαθε να λέει και την αυχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελαϊσόν Επίσης λέει, Θεοτόκιο Παρθέν, χαίρε και χαριτωμένη, Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ο Θεός είναι καλός, έλεγε ο παπαγάλος. Ο Θεός είναι πολύ καλός. Και άρχισε να ψέλνει και το Κύριο λέει σου. Να μιμείτε δηλαδή το ψάρτησή που του είχαμε μάθει. Τώρα θέλω να τον εξημερώσω και αυτόν και θέλω να εξημερώσω και έναν αϊτό. Ε, τον έχω βρει στη βόρεια έβια, εκεί που γίνω και ξεκουράζομαι. λίγο πιο πάνω βρήκα ένα μέρος που το ονόμασα Αϊτοφολιά. Αυτό το όνομα δεν το δώσα τυχαία, αλλά πολύ δύσκολα. Κατσάβραχα ήταν μέχρι να φτάσει εκεί. Εκεί απλώνεται από κάτω το Αιγαίο. Όταν η ατμόσφαιρα ήταν καλή και φαινόνταν τα καυσοκαλύβια και το Άγιον Όρος, επήγαινα. Μια μέρα τον είδαμε ανοιχτά φτερά, δυόμιση μέτρα, θηρή ολόκληρο. Περιφρόταν πάνω μας με ήσυχο τρόπο, χωρίς να παίζει καθόλου τα φτερά του. Κατέστρωσε ένα σχέδιο όπου εξημέρωσε τον Παπαγάλο για να εξημερώσει και τον Αϊτό. Και το πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα γίνουμε φίλοι με το Ναϊτό. Δεν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, θέλουν και τα κουλάκια τρόπους δικούς τους. Πάντα όμως προσευχή. Τους άρεσε το διάβασμα, στο Ναϊτό αρέσει και το κρέας. Σκέπτομαι λοιπόν να πάμε σε δύο ακόμη βράχους εκεί πρωί πρωί. Στην αρχή να κάνουμε νοερή προσευχή. Στη συνέχεια να διαβάσουμε δυνατά ορισμένου ψαλμού του Ότου. Μετά να ψάλουμε μερικού ύμνου και ένου. Και μετά την ώρα αυτή να ανάψουμε λίγο θυμήμα. Πολύ σπουδαίο ρόλο θα παίξουν αυτέ οι ψαλμοδίε και η μυρωδιά από το λιβάνι. Το λιβάνι είναι άρωμα σεμνό και ημερεύει. Θα πάρω και ένα ξύλο ξερό μακρύ, 1,5 μέτρο και ένα άλλο και θα χτυπάω το τάλαντο όπω θα χτυπάνε στα μοναστήρια. Αυτό το όνομα θα του δώσω. Ιωάννης. Και θα φωνάζω. Ιωάννη, Ιωάννη. Στον αιτό. Εν τω μεταξύ έχουμε μαζί ψητό κρέα. Κομματάκια, κομματάκια. Να το αφήσουμε στο βράχο. Να απομακρυνθούμε μερικά μέτρα. Και από εκείνη την απόσταση το να την και να του λέω. Κύριε Σου Χριστέ, σώμε Και λίγο-λίγο ο Αϊτός θα κατέβει για να φάει το κρέας. έτσι εξημέρωσε και τον Αϊτό, που είναι πολύ άγριο και δύσκολα εξημερώνεται. Αυτά διαβάζουμε στο βιβλίο του Πατρός Πορφυρίου, σελίδα 510 Αγίου Πορφυρίου Καψοκαλυμνήτου, Βίος και Λόγοι. Χαίρετε.